Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόαιρα. Ξαφνικός θάνατος. Θράψματα ιστορίας που ενώνονται και δημιουργούν ένα άρτιο λογοτεχνικό κείμενο. Ένα παιχνίδι που ο συγγραφέας Άλβαρο Ενρίγκε μοιράζεται με τον αναγνώστη. Μια παρτίδα τένις σε τρία σετ όπου όλα μπορούν να συμβούν. Τι θα γινόταν αν υπολογίσαμε τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο? Η ιστορία του κόσμου γράφεται με λέξεις. Λέξεις με δύναμη που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία του με την ευκολία που στριφογυρίζει ένα μπαλάκι. Πρόσωπα της ιστορίας, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται μέσα από την παιγνιώδη ματιά ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους ισπανόφωνους συγγραφείς. Ο Άλβαρο Ενρίγκε γεννήθηκε στην Γκουαδαλαχάρα του Μεξικού το 1969. Ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ο βραβευμένος συγγραφέας 4 μυθιστορημάτων και 2 βιβλίων με διηγήματα. Το έργο του έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών. Το 2013 το μυθιστόρημά του «Ξαφνικός θάνατος» τιμήθηκε με το λογοτεχνικό βραβείο «Εράλδε», παίρνοντας έτσι θέση σε μια διακεκριμένη λίστα με έργα συγγραφέων από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, μεταξύ των οποίων η Ενρίκε Βιλαμάτας, Αντώνιο Νουγκάρ, Χαβιέρ Μαρίας, Χουάν Βιγιώρο και Ρομπέρτο Μπολάνιο. Ένας αγώνας τένις στη Ρώμη του 16ου αιώνα. Ο Καραβάτζο, το τέρας ιταλικής ζωγραφικής, εναντίον του Κεβέδο, του πιο ευφυώς αιρετικού Ισπανού ποιητή. Διαιτητής, ο Γαλιλαίος. Το μπαλάκι είναι φτιαγμένο από τα μαλλιά της Αν Μπολέιν, της αποκεφαλισμένης βασίλισσας της Αγγλίας. Το σκηνικό περιλαμβάνει μονομαχίες, μεθύσια, σεξουαλικές διαστροφές, ανήθικους πάπες, εκτελέσεις. Τον Τόμας Κρόμουελ και τον Ερίκο τον 8ο να μηχανογραφούν, τη Ρώμη να φλέγεται, φόνους και εξαπατήσεις. Και στην άλλη πλευρά του ωκεανού, ο κονκισταδόρ Ερνάν Κορτές με τη Μαλίντσε, τη μυθαγενή ερωμένη και μεταφράστριά του να παίζουν τα δικά τους παιχνίδια. Παιχνίδια που έμενε να αλλάξουν την ιστορία ολόκληρου του κόσμου. Μάχες, παρεστησιογόνα, μανιτάρια, περισσότερο σεξ, ουτοπικές πολιτείες, τυχοδιώκτες μισθοφόροι, γενοκτονίες. Αυτό το μυθιστόρημα του Μεξικανού συγγραφέα Άλβαρο Ενρίγκε μιλάει για την Επανάσταση. Καλλιτεχνική, θρησκευτική, πολιτική, προσωπική, σεξουαλική. Αυτό το μυθιστόρημα είναι ταυτόχρονα μυθοπλασία, ιστορικό αρχείο και μαντίο. Muerte súbita του Άλβαρο Ενρίγκε. Ο Ξαφνικός θάνατος κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.